Τελικά φοβάσαι ή φοβάσαι. Μείνε μέχρι το τέλος και θα έχεις και ένα δώρο. Ένα από τα πιο παρεξηγημένα συναισθήματα είναι ο φόβος. Και είναι ο φόβος και στις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Να σου πω τι εννοώ. Εγώ από μικρή φοβόμουν τα πάντα. Ναι, κι όμως, μην με βλέπεις έτσι, φοβόμουν και φοβάμαι γενικά πάρα πολύ. Για παράδειγμα, σαν αθλήτρια, έκλαιγα πριν από κάθε αγώνισμα, από το άγχος μου στα αποθητήρια, σε μεγάλη κουβέντα, θα πούμε άλλη στιγμή. Όπως μου είπε κάποια στιγμή ο προπονητής μου, ο Όλγα Νανίεφ, να είναι καλή τώρα, παγκόσμιος πρωταθλητής στην τεχνική κολύμβηση Πολάκης, μου είχε πει λοιπόν, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φοβάται, νικητής είναι όμως αυτός που αγωνίζεται παρόλο στους φόβους του. Και όπως λέω στην ομιλία μου, χορεύοντας με το φόβο, τελικά η μοναδική φοβή που είναι πραγματική είναι αυτή του παρόντος. Ό,τι αφορά το παρελθόν ή το μέλλον, δεν είναι αληθινό, είναι μέρος της φαντασίας μας. Μην αφήνεις λοιπόν τους φόβους, είτε είναι πραγματικοί είτε είναι ψεύτικοι, να σου υπαγορεύουν τι θα κάνεις. Κάνε το βήμα, ακόμα και αν φοβάσαι. Αν θέλεις να σου στείλω την ομιλία μου παρεπιπτόντως, η οποία είναι κλειστή, γιατί έγινε σε ένα κλειστό συνέδριο ηγεσία της εταιρείας μου και έτσι δεν θα την βρεις στο YouTube, στείλε μου τη λέξη φόβος και θα την έχεις. Να ξέρεις ότι προτείνω να την δεις μόνο σου ή μόνη σου τέλος πάντων, με κλειστά φώτα, χαρτομάτιλα και οπωσδήποτε με χάσεις τα τελευταία 15 λεπτά. Υπάρχει λόγος. Να ξέρεις ότι και εγώ φοβόμουν, αλλά έκανα το άλμα πίστη στην online επιχειρηματικότητα και όπως είδες μου βγήκε σε καλό. Οπότε, το νόμισμα είναι από τη μία πλευρά φόβος και μένω στάσιμος και από την άλλη είναι φόβος και τολμάω, αγωνίζω και διεκδικώ τη ζωή που μου ανήκει. Άρα, εσύ φοβάσαι ή φοβάσαι. Γράψτε μου στα σχόλια.